πρασμένη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των βουλευτών, των στελεχών, αλλά πάνω απ' όλα στη φωνή του ανώνυμου νεοδημοκράτη της βάσης και με επίγνωση του καθήκοντος απέναντι στην ιστορία της παράταξης, της προκλήσης της εποχής, το αίτημα της κοινωνίας, θέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι άλλοι, αφού εκμεταλλεύθηκαν τη Νέα Δημοκρατία, τους τίμησε η Νέα Δημοκρατία, έγιναν υπουργοί και υφυπουργοί των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, την εγκατέλειψαν. Και κάποιοι θα έλεγα ότι σήμερα συγκυβερνούν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι άλλοι έγιναν απολύτικοι και αμέτωχοι τα τελευταία χρόνια στα νεοδημοκρατικά δρόμενα, επειδή το κομματικό χρώμα είχε θαμπώσει. Ο νέος πρόεδρος, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι πρόεδρος με θετικό πρόσημο, όχι αντί. Δεν ψάχνουμε τον αντί. Αν ψάχναμε τον αντί, θα κινούμεθα όχι ως Νέα Δημοκρατία, αλλά ως αντισύριζα. Και αν βρίσκαμε αντιτσίπρα, δεν θα ήμασταν η Νέα Δημοκρατία. Σας είπα από την αρχή ότι η Νέα Δημοκρατία έχει θέσεις. Φιλοδοξεί να εκφράσει με θέσεις την ελληνική κοινωνία. Και θα σας θυμίσω ότι και το 10, όταν κέρδισε το Πασόκ, ψάχναμε τον αντιπαπανδρέου. Κι όμως, μπορέσαμε, προχωρήσαμε ως Νέα Δημοκρατία και είχαμε και θετικά αποτελέσματα. Η πρόκληση είναι μεγάλη. Ο ελληνικός λαός απογοητεύτηκε πάρα πολύ γρήγορα και ζητάει ελπίδα. Και ζητάει μια ενωμένη Νέα Δημοκρατία, μια ανανεωμένη Νέα Δημοκρατία, με πρόταση και πρόσωπα. Δεν φιλοδοξώ να εκπροσωπήσω μέρος ή κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να υπάρξουν και πάλι τα οικός μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα ή μέσα στο κόμμα μας και να υπάρχουν τέτοιες διαχωριστικές γραμμές σε προεδρικούς και μη. Φιλοδοξώ να συνθέσω και να εκπροσωπήσουμε όλοι μαζί τη Νέα Δημοκρατία με έναν ενιαίο πολιτικό λόγο. Και αυτό ήδη το έδειξα εμπράκτος, τονίζοντας ότι οι συνάδελφοι βουλευτές, οι περιφερειάρχες και οι αντιπεριφερειάρχες, καλό είναι να μην υπογράψουν τις υποψηφιότητές μας, παρότι πάρα πολλοί παρουσιάστηκαν και ήθελαν να υπογράψουν την δική μου υποψηφιότητα. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση ασκεί